Έναν ξεχωριστό αγώνα αφιερωμένο στην εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο έδωσαν οι εθνικές μας ομάδες πόλο γυναικών που διακρίθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και στο Παγκόσμιο της Σανγκάης. Η συμπαράστασή τους στον καθημερινό αγώνα ζωής που δίνουν όσες γυναίκες πάσχουν από καρκίνο του μαστού έδωσαν χθες οι εθνικές μας ομάδες πόλο γυναικών που διακρίθηκαν το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και το 2011 στο Παγκόσμιο της Σανγκάης. Δυστυχώς στην Ελλάδα το ποσοστό των Ελληνίδων είναι για πρώιμη εξέταση είναι το πιο χαμηλό από όλη την Ευρώπη. Θέλουμε σήμερα να ενημερώσουμε όλες τις γυναίκες να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για πρώιμη εξέταση μαστού. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ζωής. Είναι σημαντικό μετά την ηλικία των 40 χρόνων όλες οι γυναίκες να κάνουν μία μαστογραφία. Οι Ελληνίδες προαθλήτριες του Πόλο στήριξαν με τη συμμετοχή τους στον αγώνα την Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο και τόνισαν το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη της ασθένειας μέσω των κλινικών εξετάσεων και της μαστογραφίας που απαιτεί μόλις 10 λεπτά από τον χρόνο των γυναικών, αλλά χαρίζει ζωή. Αυτός ο αγώνας σήμερα γίνεται και καλό σκοπό για να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσουμε τις γυναίκες, ούτως ώστε να εξετάζονται, γιατί η εξέταση είναι το πιο σημαντικό. Μία στις 9 γυναίκες στον ανεπτυγμένο κόσμο πάσχει από καρκίνο του μαστού. Μας τρομάζει λίγο, αλλά είπαμε ότι είναι έως ιάσιμος στα πρώιμα στάδια. Όπως τονίστηκε για τις Ελληνίδες αθλήτριες, αν η διάγνωση και η θεραπεία γίνουν σε πρώιμο στάδιο, πάνω από το 95% των περιστατικών καρκίνου του μαστού είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.